πρώτο που έχω να πω είναι ότι υπάρχει μια σκέψη η οποία δεν ευσταθεί, δεν στηρίζεται πουθενά. Λέγουν οι αμαθείς, λέγουν εκείνοι που δεν γνωρίζουν, ότι μην πηγαίνετε εκεί που έχει πολλούς, γιατί θα βγουν οι σατανάδες από εκείνους και θα μπουν σε εσάς. Αυτό είναι ανοησία. Όταν εις τους χείρους για να μπει ο διάολος, πήρε άδεια από τον Χριστό και μπορεί να μπει μέσα εις εμάς χωρίς την άδεια του Θεού. Άρα απορρίπτεται αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν μεταπηδά ο διάολος από τον ένα στον άλλο. Αυτό είναι ανόητο. Διότι πρώτα-πρώτα, όταν ο Χριστός έβγαλε τους δαίμονας από τον δαιμονισμένο τον Γεροσυνό, έπρεπε πρώτα-πρώτα να μπουν πάνω στους Αποστόλους. Δεν μπαίνει όπου και να είναι ο διάολος. Μπαίνει εκεί που υπάρχει αιτία. Όταν είσαι μέσα στην πορνεία και έρχεσαι και κοινωνείς, τι θα σου κάνει ο διάολος? Αν μπει μέσα σου, όπως εμπήκαινε στον Ιούδα, μόλις εκοινώνησε ο Ιούδας, τότε μπήκε ο διάβολος μέσα. Μην νομίζουμε ότι είναι εύκολο πράγμα να ξεκινάς από εκεί και να πηγαίνεις να κοινωνείς. Εάν δεν είσαι έτοιμος, μην πας να κοινωνήσεις. Μην νομίζεις ότι είναι αστεία πράγματα. Εκεί είναι ένας Θεός ολόκληρος. Εμείς πηγαίνουμε τάκ, 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 ανοίγουμε το στόμα μας, γελούμε και φεύγουμε. Βρε άνθρωπε του Θεού, ξέρεις τι έχεις κάνει? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν κοινωνείς άξια, λέει, δεν έχει αστέρις των ουρανών που να φέγγει τόσο όσο το πρόσωπο αυτού που κοινωνεί άξια, λέει. Το πρόσωπο εκείνο που κοινωνεί, λέγει, είναι φως ολόκληρο. Και λέγει παρακάτω ο Ιερός Χρυσόστομος, ως περ λέοντες, λέγει, πυρ πνέοντες, ούτως εξερχόμεθα εκ του Ιεράς Τραπέζης, λέγει, φοβερή της δαίμωση. Δεν είναι μικρό πράγμα να κοινωνείς. Όταν κοινωνήσεις, έχει σκάσει ο διάβολος. Αλλά να κοινωνείς, όχι όπως ο Ιούδας. Διότι όταν κοινωνήσεις όπως ο Ιούδας, θα μπει μέσα στο διάβολος. Βαμμένα τα χείλη, βαμμένα τα νύχια, με τα παντελόνια έρχονται και κοινωνούν. Πού πας, βρε? Πού πας? Καταλαβαίνεις τι κάνεις? Χωρίς προετοιμασία, χωρίς εξομολόγηση, πού πας, πού πηγαίνεις? Θα μπει μέσα σου ο διάβολος, τότε θα μπει μέσα σου. Προσέχετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι αστεία οι πίστες που έχουμε. Οι πίστες που έχουμε είναι φοβερά, τρομερά. Μην νομίζετε ότι έχουμε πίστη όπως κανένας στον κόσμο, άλλος δεν έχει την ίδια πίστη που έχουμε εμείς. Κάθε ένα σημείο είναι και ένα φοβερό θαύμα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξτε. Και εκείνο το άλλο το οποίο θέλω να τονίσω, να επανέλθω πάλι. Όσοι καπνίζετε, μην κουράζεστε να έρχεστε εδώ. Δεν πρόκειται να φύγει ο διάβολος. Εάν κόψετε το τσιγάρο, τότε να έρθετε, και αν έχετε πίστη, τότε θα γίνετε καλά. Εάν δεν έχεις πίστη, δεν γίνεσαι καλά. Ούτε ένα θαύμα δεν έκανε ο Χριστός μας, εάν δεν ερωτούσε, πιστεύεις?
και απαντούσε, πιστεύω, πήγαινε και σε εντάξει. Εμείς ερχόμεθα, τα παίρνουμε όλα σαν παραμύθι, τα παίρνουμε όλα σαν κάτι το... να πάω να διαβαστώ. Δεν είναι να πάει να διαβάσεις, είναι να πάει να πιστεύεις και να διαβάσεις. Εάν δεν πιστεύεις, γιατί έρχεσαι. Παιδάκια μου, όσοι είναι απ' έξω από το χορό, ξέρουν πολλά τραγούδια. Όσοι όμως είναι μέσα στο χορό, δεν μπορούν να χορέψουν. Γιατί πάνε τα πόδια τους και χτυπά πάνε στο άλλο. Να προσέχετε πολύ. Η κοινωνία σήμερα είναι διαβολοκρατούμενη. Είπα και άλλοτε και επαναλαμβάνω. Κόρες αγνές και καθαρές, μη δώσετε την τιμή σας σε κανέναν αν δεν βάλει στεφάνι. Τι να σας πάρω. Όταν σου λέει να δοκιμάσουμε, διώξε τον αμέσως. Θα σου πάρει την τιμή σου και θα φύγει. Θα σου πάρει την τιμή σου και θα φύγει. Άλλοι έρχονται με σκοπό να πάρουν χρήματα, όπως έλεγαμε σήμερα στο κύριο. Ο σκοπός τους είναι πάνω στο χρήμα, να την πάρω αυτήν, να την ξεγελάσω για να πάρω τα χρήματα που έχει, τα σπίτια που έχει, τις περιουσίες δική που έχει. Δική μου περίπτωση, δική μου περίπτωση, θα σας πω για το παιδί μου, έχω να το δω 3 χρόνια. Προσέχετε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έγινε σήμερα η τιμή που είναι ατίμητη, που δεν έχει άλλη τιμή να την φτάσει, έγινε ένα παίγνιο. Και απαντούν, όλες το ίδιο κάνουν. Εγώ γιατί να μην το κάνω, κάνε το λοιπόν. Χάνεις και την βασιλεία των ουρανών, χάνεις και την τιμή σου και φεύγεις και πας τους για όλους για να μπουν μέσα. Αυτό κάνεις. Λοιπόν, τώρα θα αρχίσουμε να παρακαλέσουμε το Θεό μας, να παρακαλέσουμε την Παναγία μας, να μας γιάνει να γίνουμε καλά. Διότι χωρίς το θέλημα του Θεού τίποτε δεν κάνουμε. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Και όλος ο κόσμος όσοι έρχονται έως εδώ να παρακαλείτε το Θεό να μας απαλλάξει από το δαίμονα, διότι έχει αρχίσει το αίμα του ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό και ο διάβολος από την ώρα που αναστήθηκε ο Χριστός μας δεν του έμεινε τίποτε δύναμη, δεν έχει καμία δύναμη, έχει πανουργία μονάχα και το αόρατο, δύο πράγματα, δύο του έμεινε, η πανουργία. Το πονηρό, είναι πονηρός, παμπονηρός και το αόρατο. Δεν ξέρεις πότε σου επιτίθεται. Και για να γλιτώνετε και να φεύγετε από τον διάβολο, ό,τι κι αν σας συμβεί, είτε καλό, είτε κακό, είτε δοκιμασία, είτε ασθένεια, είτε κατατρεγμή, είτε συκοφαντίες ή οτιδήποτε, πάντοτε θα λέτε μία λέξη, τη μεγαλύτερη προσευχή. Προσέξετε την και να την επαναλαμβάνετε πάντοτε. Δόξα σοι ο Θεός. Αυτήν τη λέξη θα λέγεται ό,τι και αν σας συμβεί, ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν χαλάσει ο κόσμος πάνω και έρθει κάτω, εσείς πάντοτε θα λέτε δόξα σοι ο Θεός. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Αύριο που θα γεννηθεί ο Χριστός μας, οι άγγελοι του ουρανού αυτό έλεγαν. Δόξα σε, το δείξανε το φως, δόξα είναι εσείς της Θεό. Έχει πλάσμα που δεν το έχει πει ποτέ του αυτή τη λέξη. Πώς θα μας αγαπήσει ο Θεός.
Μη βιάζεστε, η βιασύνη δεν κάνει τίποτε. Μη βιάζεστε να έχετε πίστη. Και όταν έχετε πίστη, ο σκόκου συνάπεω μετακινείται όρη. Έχει κανένα που μετακίνησε όρη, άρα δεν έχουμε πίστη. Άρα δεν έχουμε πίστη. Ό,τι λέει ο Θεός, δεν λέει ψέματα. Πίστη λέει ο σκόκο συνάπεω. Το σήκωνο όταν το ανοίξει μέσα, δεν έχει κάτι σποράκι. Τόσο έναν σποράκι από εκείνο πίστη μετακινείς όρη. Μα λέει ψέματα ο Θεός μας. Ποτέ δεν λέει ψέματα. Τα λόγια του είναι αλήθεια.